Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα τους υποψήφιους με το συνδυασμό μας, το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σήμερα μας δίνεται ακόμα η δυνατότητα να παρουσιάσουμε ορισμένες από τις προτεραιότητές μας, τις διεκδικήσεις και προτάσεις μας για να μπουν πιο δυναμικά στο προσκήνιο οι ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του τόπου μας. Στη βάση αυτή, μπορούμε και όλο το επόμενο διάστημα να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις για το πώς θα καταφέρουμε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στη διεκδίκηση λύσεων για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας. Γιατί είναι αλήθεια ότι η πόλη και η περιοχή μας έχει πολλές ομορφιές, μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, νέους ανθρώπους με όνειρα και προσδοκίες, αλλά και μεγάλα προβλήματα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι γνωστό ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι ο συνδυασμός που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα, τη μαχητικότητα με την οποία θα παλέψουμε για τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων, ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Ταυτόχρονα, αποτελεί εγγύηση για το ότι έχουμε ανοιχτεί μια μεγάλη αγκαλιά για τους εργάτες και υπάλληλους, τους μικρούς επαγγελματίες, τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, τους μικρομεσαίους αγρότες, για όλους όσους μας ενώνουν τα κοινά συμφέροντα. Δεν χωρίζουμε τον κόσμο ανάλογα με το τι ψήφισε στο παρελθόν, δεν βάζουμε ταμπέλες. Μπορούμε να συναντηθούμε στους αγώνες και στην κάλπη, ακόμα κι αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δέσμευσή μας είναι ότι όπως και το προηγούμενο διάστημα θα έχουμε στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας, των διεκδικήσεών μας, καταρχήν τις πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, τα ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα, στις επιχειρήσεις εστίασης και στον τουρισμό, στα εργοστάσια των τροφίμων και συνολικά της μεταποίησης, στις κατασκευές, στους κλάδους δηλαδή, όπου εργάζονται τώρα εκατοντάδες χιλιάδες στην περιφέρειά μας. Αλλά και ευρύτερα, για όλους όσους είδα το εισόδημά τους, το πραγματικό τους εισόδημα, να μειώνεται δραματικά τα προηγούμενα χρόνια. Επισημαίνουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και για ειδικευμένους εργαζόμενους και για μισθωτούς επιστήμονες που εργάζονται σε κλάδους με υψηλή παραγωγικότητα, ακόμα και με ένα καλύτερο εισόδημα. Βλέπουν όμως να ανοίγει διαρκώς η ψαλίδα ανάμεσα στο τι παράγουν και στο τι καρπώνονται με τη μορφή του μισθού. Βλέπουν να μειώνεται το εισόδημά τους από τη φορολογία. Και για αυτά έχει λόγο η περιφέρεια. Γιατί, παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να κατευθύνεις επιδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα και του τουρισμού και ταυτόχρονα να μην λες κουβέντα για τις συνθήκες γαλέρας με τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, μεταξύ τους πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν γίνεται να λες ότι η προτεραιότητά σου είναι η αλληλεγγύη στον άνθρωπο και να στηρίζεις την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την επέκταση του ωραρίου με τις λεγόμενες λευκές νύχτες. Ταυτόχρονα, θα έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας τη στήριξη των ανέργων, με αξιοπρεπή κάλυψη για όλο το διάστημα της ανεργίας, αλλά και διεκδικώντας όλες τις απαραίτητες προσλήψεις στην παιδεία, στην υγεία, σε άλλους κρίσιμους τομείς. Όπως για παράδειγμα, η στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας που τώρα γονατίζουν από την έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στην παραγωγή των έργων, οι υγειονομικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Τα προγράμματα ληξιπρόθεσμης εργασίας και κατάρτισης, τα οποία διαχειρίζεται η περιφέρεια και με τα οποία επί της ουσίας στηρίζονται μεγάλες επιχειρήσεις, δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα, δεν μπορούν να αναστρέψουν το λεγόμενο brain drain. Φίλες και φίλοι, ζήτημα πρώτης γραμμής, τόσο για το ΚΚΕ, όσο και για το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπήρωσης, είναι η στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που πνίγονται από τα χρέη, τα χαράτσια, την υψηλή φορολογία και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Τους φόρους που επιβάλλονται και μέσω της τοπικής διοίκησης. Όσοι εξασφαλίζουν ένα καλύτερο εισόδημα, συνήθως εργάζονται ώρες ατελείωτες,
Στερούνται πολλές φορές το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις διακοπές, έχουν αυξημένο άγχος. Ειδικά για τους μικρομεσαίους αγρότες, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Για αξιοπρεπείς κατώτερες εγγυημένες τιμές, για χαμηλές τιμές αγροτικών εφοδίων, για αφορολόγητο πετρέλαιο, για πραγματική κάλυψη της παραγωγής τους από τον διαρκή κίνδυνο αυτή να καταστραφεί από νεροποντές, χαλαζοπτώσεις, αρρώστιες και όλα τα άλλα γνωστά. Αναφερόμαστε στα παραπάνω, γιατί η περιφέρειά μας είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της και το εισόδημα είναι η βάση για το επίπεδο ζωής όλων μας. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και απαιτείται πραγματικός αγώνας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις ενώ έχουν συνυπογράψει πολιτικά και όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί που διεκδικούν την ψήφο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Φίλες και φίλοι, δέσμευσή μας ακόμα είναι ότι θα έχουμε στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και προτάσεών μας όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές που λείπουν τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Έργα και υποδομές όπως η αντισεισμική θωράκιση και η αντιπλημμυρική προστασία που είτε δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί τμήμα του γνωστού ΕΣΠΑ, είτε κόβονται και ράβονται στα μέτρα του προϋπολογισμού της περιφέρειας που δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες. Όσα γίνονται, συνήθως γίνονται κατόπιν εορτής, μετά από καταστροφές, καθυστερούν και βεβαίως τα χρυσοπληρώνουμε. Ταυτόχρονα, δεν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό με διασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, αντιπλημμυρικά έργα γίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ η χρηματοδότηση για όλο τον άξονα του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, στον οποίο εντάσσονται αυτά τα έργα, είναι της τάξης των 78 εκατομμυρίων ευρώ στο 1 δις που είναι το περιφερειακό πρόγραμμα. Ποσό που βεβαίως δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες. Εμείς δεν υιοθετούμε τους πανηγυρισμούς της διοίκησης για ορισμένα έργα που έχουν ανακοινωθεί ή υλοποιηθεί εν μέρη όπως στο Δήμο Θερμαϊκού. Γνωρίζουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη στο Δήμο Βόλβης, και δεσμευόμαστε ότι θα διεκδικήσουμε όλα όσα είναι απαραίτητα, αλλά και να γίνει επιτέλους μια ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόσο για το πολεοδομικό συγκρότημα, όσο και για την ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας. Ακόμα, η αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτηρίων και ειδικά των σχολείων και την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας βρίσκεται στα αζήτητα του ΕΣΠΑ, του Περιφερειακού Προγράμματος των Τεχνικών Προγραμμάτων των Δήμων. Γιατί, ως γνωστόν, αν ενισχύσεις αντισεισμικά ένα σχολείο, μετά δεν μπορείς να του βάλεις διόδια για να πλουτίζουν ορισμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Ο εφησυχασμός που προσπάθησε να περάσει μετά την τελευταία συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, τόσο ο Περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας, όσο και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πατουλίδου, μόνο ανησυχία προκαλεί, αφού δεν ανταποκρίνεται στις τραγικές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα που επισήμεναν ειδικευμένοι επιστήμονες σε σειρά εκδηλώσεων όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην εκδήλωση που διοργανώσαμε εμείς πριν λίγο διάστημα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Φίλες και φίλοι, στις προτεραιότητές μας επίσης βρίσκονται απαραίτητα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, το Θερμαϊκό, για αντιπυρική προστασία με ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία και αναβάθμιση του περιαστικού δάσους του ΣΕΙΣΟΥ, για να δοθεί άμεση λύση με το πρόβλημα της δυσοσμίας στη δυτική πλευρά της πόλης, στο Δήμο Ευρώσμου Κορδελιού. Ακόμα, για να λειτουργούν σωστά οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, η αποκομιδή των απορριμμάτων, να ενισχυθεί ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Από τα πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί παραλαβικά όλο το προηγούμενο διάστημα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μόνο τα 100 έχουν δοθεί για να στηριχθεί η ανακύκλωση στην πηγή. Η πρόβλεψη που υπάρχει για λειτουργία δύο μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που θα λειτουργήσουν με σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα επεξεργάζονται σύμμικτα απορρίμματα των γνωστών πράσινων κάδων, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.
διότι κουβαλάει σαν ουρά την επικίνδυνη καύση των υπολοιμάτων, δρά ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, ενώ θα επιβαρύνει με επιπλέον κόστος τους δημότες όλης της περιοχής για να πλουτίζουν οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και λειτουργία αυτών των μονάδων. Ακόμα, στις προτεραιότητές μας είναι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων σε όλη την περιφερειακή ενότητα, έτσι ώστε να καλυφθεί μέχρι και το τελευταίο χωριό, γιατί ζούμε βεβαίως το 2020 κοντεύουμε, αλλά και για ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων, για να έχουμε επάρκεια σε φθηνό και ποιοτικό νερό παντού, ήρθε και το νερό, όχι με αρσενικό και απανωτά χαράτσια, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη σε περιοχές του Δήμου Δέλτα. Όσον αφορά την ΕΙΑΦ, η καθυστερημένη ένταξη του έργου ανάπτυξης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα εντάχθηκε στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν απαλλάσσει από τις διαχρονικές τους ευθύνες κυβερνήσεις και τοπική διοίκηση που είχαν τη γνωστή κατάληξη με την πολυήμερη διακοπή. Η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο έδαφος ενός συστήματος στο οποίο το νερό είναι εμπόρευμα και η ΕΙΑΦ λειτουργεί με γνώμονα την καπιταλιστική κερδοφορία, αυτοί θα ασκούσαν φιλολαϊκή διαχείριση, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Την ώρα που έπρεπε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του αγωγού της Αραβισσού, αυτοί πανηγύριζαν στο αναπτυξιακό συνέδριο πέρσι τον Απρίλη για την κερδοφορία της ΕΙΑΦ ΑΕ και πριν λίγες μέρες βεβαίως προχώρησαν σε ιδιωτικοποίηση άλλου ενός 25% από το μετοχικό πακέτο. Με αποτέλεσμα να ακούγονται πλέον γραφικά τα παχιά λόγια των υποψήφων του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη και στην περιφέρεια ότι δήθεν διασφάλισαν το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ακόμα, στις προτεραιότητές μας έχουμε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στο τοπικό οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα του οποίου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, τόσο από άποψη οδοστρώματος, ασφάλειας, αλλά και ηλεκτροφωτισμού. Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα έχουμε την ολοκλήρωση των κόμβων στο δυτικό τμήμα της περιφερειακής, που έχουν καθυστερήσει, αλλά και απαραίτητες παρεμβάσεις στο ανατολικό τμήμα, που έχει σχεδιαστεί για πολύ μικρότερους κυκλοφοριακούς πόρτους. Ενισχύουμε τον αγώνα για να μην παραχωρηθεί η Εγνατία οδός σε ιδιώτες και για να μην γεμίσει με διόδια όπως του Ωραιοκάστρου, όπως βέβαια είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, στο οποίο συμφωνεί είτε άμεσα είτε έμεσα και η διοίκηση της Τζικώστα. Ζήτημα πρώτης γραμμής για εμάς είναι να προχωρήσουν γρήγορα αναγκαία έργα όπως το μετρό και οι απαραίτητες επεκτάσεις τους, στα δυτικά και προς την Τούμπα και τις όμορες περιοχές του Δήμου Πηλέας και ταυτόχρονα να μην τα χρυσοπληρώνουμε άμεσα και έμεσα με πολλαπλή φορολογία και ακριβά εισιτήρια όταν αυτά τα έργα θα λειτουργήσουν. Είναι επεκτάσεις που έπρεπε να είχαν σχεδιαστεί και δρομολογηθεί πριν από χρόνια και πρέπει να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε 10 και 20 χρόνια όπως είναι η επίσημη ενημέρωση. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε άμεση βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες με ενίσχυση των γραμμών, σύγχρονα λεωφορεία, οδηγούς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση του εισιτηρίου και μέτρα επιδότησης του κόστους για τη μεταφορά των εργαζόμενων από και προς τη δουλειά. Ακόμα, έργα για την ανάπτυξη των υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποδεδειγμένα κοστίζουν σχεδόν 3 φορές πάνω από το συμβατικό τρόπο δημοπράτησης των έργων. Ακόμα, στις προτεραιότητές μας είναι έργα για την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίησης των όποιων ελεύθερων χώρων, αξιοποίησης και απομάκρυνσης στρατοπέδων από τον αστικό ιστό. Προγράμματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους, όπως είναι η λεγόμενη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν επαρκούν για να αλλάξουν την άσχημη κατάσταση. Αυτό που επιδιώκουν να κάνουν είναι μια ελάχιστη άμβλυνση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πολιτική εμπορευματοποίησης κάθε σπιθαμής γης, η εγκατάλειψη και υποβάθμιση των όποιων πάρκων και χώρων πρασίνου.
οι πανηγυρισμοί κυβέρνησης και διοίκησης της περιφέρειας για μερική απόδοση και μερική χρηματοδότηση των έργων στο πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, εμείς λέμε να μην εφησυχάζουν κανένα. Χρειάζεται αγώνας για να διασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις, να μην επεκταθούν εμπορικές χρήσεις μέσω ΣΔΙΤ και να μην καταλήξουμε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το γνωστό πάρκο Τρίτσι στην Αθήνα. Όσον αφορά την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ και του παραλιακού μετώπου της πόλης, επισημαίνουμε ότι ο λαός της περιοχής πρέπει να κρατάει μικρό καλά, γιατί αφενός υπάρχει πείρα από ότι τα λεγόμενα εμβληματικά έργα, όπως ήταν τα Ολυμπιακά, δεν άλλαξαν τη ζωή μας, και από την άλλη τα χρυσοπληρώνουμε και στερούμαστε πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, σε υποδομές πολιτικής προστασίας. Και για τα δύο πολύ σημαντικά αυτά ζητήματα, δηλαδή για τη ΔΕΘ και το παραλιακό μέτωπο, θεωρούμε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις. Δεν απέχουμε και τοποθετούμαστε συγκεκριμένα. Καταθέτουμε στο λαό της πόλης ένα διεκδικητικό πλαίσιο για να μπουν στη συζήτηση οι μεγάλες ανάγκες μιας πόλης που ασφιχτιά από την έλλειψη χώρων πρασίνου, υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, φοιτητικών εστιών, χώρων στάθμευσης και άλλα τέτοια πολύ σημαντικά ζητήματα. Αυτές είναι ορισμένες από τις προτεραιότητές μας για βασικά ζητήματα που επηρεάζουν το επίπεδο ζωής όλων μας. Για τις μεγάλες ελλείψεις, θεωρούμε ότι είναι συνυπεύθυνη τόσο η διοίκηση της Τζικώστα, όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκλεκτός της οποίας είναι ο κύριος Γιαννούλης, οι οποίοι βέβαια συγκλίνουν στα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα η μίζερη για το λαό μας προϋπολογισμή της περιφέρειας λόγω της υποχρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος, όπως είναι βεβαίως οι γνωστές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συγκεκριμένη ιεράρχηση έργων και παρεμβάσεων με βασικό κριτήριο την άμεση ή έμεση υποστήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. Η αντιπαράθεση που προσπαθεί να κάνει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση της περιφέρειας, που πρόσκειται ως γνωστόν στη Νέα Δημοκρατία, περί ταχύτητας απορρόφησης των κονδυλίων, είναι πραγματικά άσπερη. Και αυτό γιατί συμφωνούν σε όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ενώ ήταν τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έδινε συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ζικώστα μπροστά στο αναπτυξιακό συνέδριο της περιφέρειας που έγινε πριν ένα χρόνο. Από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, αποδεικνύεται ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα αναπτυξιακών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, που καταγράφεται τόσο συνολικά για τη χώρα μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την περιφέρειά μας σε επίπεδο Ελλάδας, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει ορισμένες τρύπες, κατευθύνει ορισμένα ψίχουλα για την κάλυψη των μεγάλων κοινωνικών αναγκών. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λεγόμενα αναπτυξιακά κονδύλια, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές, προέρχονται από την βαριά φορολογία των εργατικών και ευρύτερα λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή μάνα εξ ουρανού. Φίλες και φίλοι, με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση θα μπει στο προσκήνιο πιο δυναμικά η προοπτική μιας ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους, τους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες, τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου μας και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι θα μπορούσε να απογειωθεί η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, μετάλλου και μηχανημάτων, άλλοι δυναμικοί κλάδοι στους οποίους υπάρχει η παραγωγική υποδομή στην περιφέρεια. Έτσι θα μπορούσε να απογειωθεί η βασική και συνδυασμένη έρευνα, η καινοτομία με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνικής παραγωγής και όχι σε σύνδεση με τις εφήμερες ανάγκες της αγοράς. Έτσι θα μπορούσαν να βρουν δουλειά χιλιάδες εργαζόμενοι, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες, με αξιοπρεπές εισόδημα και διασφαλισμένο ελεύθερο χρόνο και μάλιστα έχοντας στην ευθύνη τους το σχεδιασμό,
την υλοποίηση και τον πραγματικό έλεγχο της παραγωγής. Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα υπήρχε ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο βιομηχανίες όπως η Έλβο και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν θα απαξιώνονταν και δεν θα έκλειναν. Είναι προφανές επίσης ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα δίνονταν στους γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους ο ορυκτός πλούτος της περιοχής μας, ο χρυσός, με όλους τους κινδύνους που συνοδεύουν μια καπιταλιστική εξορρυκτική επένδυση που γίνεται με στόχο το κέρδος. Σε αυτό το δρόμο θα μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση στο εκβιαστικό δίλημα κυβερνήσεων και πολυεθνικών, τη δουλειά σου ή τη ζωή σου, τη δουλειά σου ή τον μέλλον σου. Είναι οι γνωστοί εκβιασμοί που απευθύνουν είτε στους εργαζόμενους είτε στους κατοίκους της περιοχής. Ειδικά για το ζήτημα του χρυσού, ο λαός της περιοχής έχει μια μεγάλη ευκαιρία να τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο για το γεγονός ότι συνεχίζει την παράδοση του ορυκτού πλούτου, για το γεγονός ότι λαιλάτισε ψήφους, λαιλάτισε συνειδήσεις, λέγοντας παχιά λόγια, δίνοντας υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φίλες και φίλοι, ζήτημα πρώτης γραμμής για το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση είναι επίσης η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Και θεωρούμε ότι χρηματοδότηση δεν μπορεί να δίνεται αν και εφόσον αυτή συνδέεται με κάποιο επιχειρηματικό project στον τομέα του τουρισμού, αν μπορεί να ενισχύσει το ρεύμα του λεγόμενου city break τουρισμού. Αυτή είναι η κουλτούρα τόσο της διοίκησης της περιφέρειας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, το δίθεν φιλοπολιτιστικό του προφίλ τσαλακώθηκε ανεπανόρθωτα με την επίθεσή του, τα ψέματα, τις άμεσες και έμεσες απειλές προς τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που βρίσκεται εδώ απέναντι. Όσον αφορά τον τουρισμό, θεωρούμε ότι τις ομορφιές όλης της περιφέρειάς μας πρέπει να τις απολαμβάνουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής, η νεολαία που τώρα αδυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Να έχουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο συγκροτημένα δικαιώματα και όχι να χτίζονται τουριστικά θαύματα πάνω σε μισθούς πείνας και συνθήκες γαλέρας. Ταυτόχρονα, να μπορεί να στηριχθεί η υποδοχή των επισκεπτών με έργα υποδομής και συγκεκριμένο σχεδιασμό και να μην γίνεται εφιάλτης η λεγόμενη βραχυχρόνια μίσθωση για νέους ανθρώπους, για φοιτητές και νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να βρουν χώρους να νοικιάσουν, να κατοικήσουν και χρυσοπληρώνουν βέβαια αμφιβόλου ποιότητας διαμερίσματα. Να μπει τελικά φρένο σε μια τουριστική ανάπτυξη που κοιτάει στην τσέπη και όχι στο πώς θα γίνει γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας των λαών των Βαλκανίων και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, διοίκηση της περιφέρειας, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιοι που στηρίζονται από άλλα αστικά κόμματα, μέχρι και από τη Χρυσή Αυγή, συμφωνούν στην ταχύτερη μετατροπή της περιφέρειάς μας και της Θεσσαλονίκης, του λιμανιού μας, σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια, σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, επιχειρηματικών πλάνων, μεγάλων ομίλων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, σε άλλους κλάδους. Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που καθιστούν τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Ελλάδα κόμβο αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που φέρνουν κοντά πιο μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής. Είναι οι σχεδιασμοί ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που έφεραν στο προσκήνιο και τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, στην ουσία της οποίας συμφωνούν όλοι οι άλλοι σχεδιασμοί στην περιφέρεια, εκτός του συνδυασμού που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και η ουσία προφανώς δεν βρίσκεται στο όνομα, αλλά στην ενίσχυση του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, του βασικού παράγοντα αποσταθεροποίησης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι τέτοιες μέρες πριν 20 χρόνια το ΝΑΤΟ, αξιοποιώντας τα εδάφη, τις εγκαταστάσεις, τον εναέριο χώρο της χώρας μας
άρχισε τους βομβαρδισμούς απέναντι στην τότε Γιουγκοσλαβία, διαλύοντας τις υποδομές αυτής της χώρας, χτυπώντας σχολεία, νοσοκομεία και άμαχο πληθυσμό. Γι' αυτό καταρχήν αυτή η συμφωνία είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για όλους τους λαούς της περιοχής. Είναι επίσης απαράδεκτη γιατί συντηρεί τα ανιστόρικα περί μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής ηθαγένειας ακριβώς για να συντηρούνται αλλητρωτισμοί, να αλληλοτροφοδοτούνται εθνικισμοί που μπορούν να αξιοποιηθούν από μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις στην τακτική βεβαίως, τη γνωστή τακτική του διέρη και βασίλευε στα Βαλκάνια, αν και όποτε χρειαστεί για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί τους. Το ποιος κρύβεται πίσω από τη συμφωνία αποκαλύπτεται τόσο από τα συνεχόμενα συγχαρητήρια του επικεφαλής της Αμερικάνικης Διπλωματίας κ. Quiet και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πριν λίγες μέρες στα Σκόπια, συνοδεία των στελεχών των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας. Για να αποσπάσει τη στήριξη του λαού σε αυτούς τους συνδυασμούς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι υποψήφοι της εδώ στο Δήμο, στην περιφέρεια, διαφημίζει τα δίθεν ωφέλη που θα έχει τάχα από την συνανάπτυξη των Βαλκανίων ο λαός μας μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως έχουμε πείρα. Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν ωφελήθηκαν, ούτε θα ωφεληθούν από τις επενδύσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στη γείτονα και γενικότερα στα Βαλκάνια. Πέρα από το γεγονός ότι η μετανάστευση επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια άφησε χιλιάδες ανέργους και στην περιφέρειά μας, οι χαμηλότεροι μισθοί στις βαλκανικές χώρες αξιοποιήθηκαν για τη συμπίεση των μισθών στη χώρα μας, συμπίεση που επικυρώθηκε με το μνημονιακό πλαίσιο των προηγούμενων χρόνων. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή φτώχεια αφορά όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά, την ώρα που τα ενεργειακά δίκτυα στην περιοχή μας επεκτείνονται και περνάνε αγωγή όπως ο ΤΑΠ από την περιοχή μας. Οι επενδύσεις σε μεταφορικές και ενεργειακές υποδομές για τη διασύνδεση των βαλκανικών χωρών, αλλά και τα 200 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε ο Τσίπρας στους επιχειρηματικούς ομίλους ως μαγιά για το Ταμείο της Συνανάπτυξης, είναι πόροι που θα στερηθεί ο λαός της περιοχής για την κάλυψη των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών. Φίλες και φίλοι, με δυνατό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση μπορεί να ενισχυθεί το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο φασισμό και στην ακροδεξιά. Έτσι μπορεί να γκρεμιστεί από την τρίτη εκλογική θέση η Χρυσή Αυγή. Έτσι μπορεί να παραμείνει εκλογικά η λαϊκή συσπήρωση πάνω από τη Χρυσή Αυγή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αλλά και να πετούν στις τρύπες της αυτοί που πρόδωσαν. Αλλά και να δοθούν στις τρύπες τους αυτοί που πρόδωσαν αμέτρητες φορές στο λαό μας. Όπως τότε που οι πολιτικοί τους πρόγονοι παρέδιδαν στους Γερμανούς Ναζί, στους Ιταλούς και Βούλγαρους φασίστες, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, το λαό μας. Όπως τότε που έβαζαν κουκούλες και κατέδιδαν στους κατακτητές πατριώτες που πάλευαν για την απελευθέρωση, που οδηγούσαν τους κατακτητές σε θηριωδίες όπως τον πλόκο της Καλαμαριάς και το ολοκαύτωμα του Χορτιάτ. Όπως τώρα που δεν λένε κουβέντα για τους εργαζόμενους, για τα δικαιώματα της νέας γενιάς, αλλά στέκονται προσοχή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και στο πιο ισχυρό τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου, που είναι το εφοπλιστικό. Φίλες και φίλοι, το όνομα του συνδυασμού μας δεν είναι τυχαίο. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μόνο μια ευρεία κοινωνική λαϊκή συσπήρωση μπορεί σήμερα να ταράξει τα νερά, να διεκδικήσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα, να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε τη δυνατότητα με ένα καλό αποτέλεσμα να εκλέξουμε περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν τη δική τους συμβολή τόσο στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού της περιοχής, όσο και στη διατύπωση προτάσεων για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων λύσεων. Γιατί όσο δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για ριζικές ανατροπές σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο
αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, έχει μεγάλη σημασία το ποιος μπορεί να ασκήσει αξιόπιστα πραγματική αντιπολίτευση από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζόμενων και της νεολαίας. Με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά για να δυναμώσει ο αγώνας, η ελπίδα να ανοίξει ο δρόμος για τη ριζική αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη ο λαός μας, η νεολαία μας.